τώρα ακόμη και ο μέρος της γενικής συμφωνία ότι μια σειρά με συντεταγμένες που βρίσκονται μέσα στην ελληνική επικράτεια βρίσκονται πάνω εκεί 400 λαθρομετανάστες. Και μας καλούσαν οι γείτονές μας να κάνουμε επιχείρηση έρευνα και διάσωση όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς έχω ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για όσοι θα σας πω και σε λίγο θα γίνει δημόσια ανακοίνωση, αλλά μπορώ να σας τα πω και σε εσάς. Η αστυνομία με ηλεκτρονικά μέσα διαθέτουμε στον Εύρο διερεύνησε την περιοχή και δεν έβλεπε κανέναν απολύτως λαθρομετανάστη στη συγκεκριμένη νησίδα. Παρ' όλα αυτά δώσαμε εντολή να ανέβουν στην νησίδα Έλληνες αστυνομικοί με τη συνοδεία αστυνομικού της Frontex και του Ερυθρού Σταυρού. Έκανα μια περιπολία για περίπου 30 λεπτά της ώρας. Λίγες δεκάδες μέτρα και εκεί ήταν οι στρατιώτες, διότι η νησίδα είναι προσκολλημένη από την ανατολική πλευρά στην Τουρκία. Δεν είδαν μετανάστευση, αστυνομικοί μας επέστρεψαν στη βάση τους και το περιστατικό ερωτελήσαν. Σας το αναφέρω όχι μόνο για να σας εξηγήσω γιατί καθυστέρησα και κάλεσα την καθυστέρηση της συγκέντρωσης, αλλά για να σας πω πρώτα απ' όλα ως πρώτο μήνυμα ότι κάθε μέρα η ελληνική αστυνομία κάνει μαζί με τους στρατόμενους στον Εύρο μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Η παρουσία της σε ένα μήκος 150 χιλιόμετρων. Ο Εύρος έχει γύρω στα 190 χιλιόμετρα, τα 37,5 τα έχουμε καλύψει με το φράχτη, 150 είναι ελεύθερα, καλύπτονται από μια δύναμη αστυνομικών η οποία περιπολεί μαζί με το στρατό μας ή μόνη της νυχθημερών 24 ώρες το 24ωρο με στόχο να μην επιτρέψει να μπει κανένας παράνομα από τον Εύρο στην Ελλάδα. Κανένα κράτος δεν έχει ισχύ και σταθερότητα εάν δεν διασφαλίζει τα σύνορα του. Και σήμερα, ενώπιον σας, θέλω να πω, να το γνωρίζετε. Κάνουμε και δεν πρόκειται να σταματήσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει για να είναι ασφαλή τα σύνορα μας. Για να μην μπαίνει κανείς. Με δύσκολη αποστολή, με σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να σας πω ότι σε όσες περιπτώσεις άνθρωποι κινδύνευαν να χάσουν τη ζωή τους στον ποταμό, γιατί ο ποταμός στο χειμώνα δεν είναι όπως τώρα. Μισό μέτρο και μπορείς να περάσεις σε πολλά σημεία με τα πόδια, είναι πολύ επικίνδυνο και ορμητικό το ποτάμι. Εκατοντάρες άνθρωποι σώθηκαν το χειμώνα από την ελληνική αστυνομία. Αυτά για όσους ανεύθυνα, φθηνά και δημαγωγικά πριν από λίγες εβδομάδες κατηγόρησαν αυτή την κυβέρνηση ότι δεν ενδιαφερόταν δήθεν για την ανθρώπινη ζωή κάποιων 38 ανθρώπων που τους περιέφεραν οι γείτονές μας, προβοκάροντας την ελληνική πλευρά με τον πιο αισχρό και ανήθικο τρόπο για την περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως, έκλεισαν το στόμα τους όταν τους δείξαμε το έγγραφο το επίσημο του Ελληνικού Στρατού σε εκείνη την περίπτωση που έλεγε ότι εκείνη η νησίδα ήταν μέσα στο τουρκικό έδαφος και η ελληνική αστυνομία δεν είχε καμία δουλειά να πάει να παρέμβει για να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση. Θέλω λοιπόν να είστε ήσυχοι ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε εγρήγορση. Διότι όλα αυτά δεν είναι δεδομένα. Είναι από μερικά χρόνια.